Χαίρετε κύριε Σιγηρή. Επίτιμος διδάκτορ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναγορεύτηκε ο Μητροπολίτης κύριος Κύριλλος το βράδυ της Παρασκευής κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο αύλιο χώρο του Παλατιού των Υποτών στη Ρόδο. Η αναγόρευση συμπίπτει με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την τοποθέτηση του κύριου Κύριλλου στη Μητρόπολη Ρόδου. Επιτρέψτε μου την αποδοθήσα από εσάς τιμή να την καταθέσω με τη σειρά μου στη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στο σεπτό πρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Αντιπελαργίζον για τα όσα μου προσεφέρθησαν με τη βαθιά συνείδηση ότι υπάρχω εγώ επειδή υπάρχει η Εκκλησία, είπε ο Μητροπολίτης κλείνοντας την ομιλία του απευθυνόμενος στην ηγεσία του Πανεπιστημίου. Η εκδήλωση έγινε παρουσία των Πρετανικών Αρχών, κλήρου, εκπροσώπων τοπικών αρχών και απλών πολιτών. Παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Παπάς, οι βουλευτές Βασίλης Υψηλάντης, Μάνος Κόνσολας και Μίκα Ιατρίδη, καθώς και εκπρόσωποι από το Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ξεκάθαρο μήνυμα στους εμπριστές εξαμελίας ή με δόλο, έστειλε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στους εμπριστές, επαναλαμβάνοντας ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι μια δύσκολη αντιπυρική περίοδος. Στέλνουμε σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους από αμέλεια ή δόλο εμπριστές ή με δόλο εμπριστές. Δεν θα επιδείξουμε απολύτως καμία ανοχή, γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας, αναφερόμενος στην προφυλάκηση ημεδαπού που έθεσε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπαιδικού χώρου στα Φιλιατρά και θα οδηγηθεί στις φυλακές του Κορυδαλού. Περισσότεροι από 300 άνθρωποι και 1.182 σπίτια θαύτηκαν στη Λάσπη μετά την τεράστια κατολίσθηση που ισοπαίδωσε χωριά της επαρχίας Έγκα στην Παππούα της Νέας Γουινέας, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Post Courier της νησιωτικής χώρας. Εκφράζονται φόβοι ότι εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κατολίσθηση που έπληξε την κοινότητα Καοκάλαμ, περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Port Moresby, γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η Αυστραλιανή τηλεόραση μεταδίδει ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωση συνεχίζεται υπό αντίξωες συνθήκες, καθώς η πληγήσα περιοχή είναι προσβάσιμη μόνο με ελικόπτερο, αφού οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι. Ο κυβερνήτης επαρχίας Πέτερ Ιπάτας διευκρίνησε ότι τουλάχιστον 6 χωριά επλήγησαν από τη μεγάλη κατολίσθηση, κάνοντας λόγο για άνευ προηγουμένου φυσική καταστροφή. Παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που ζητάει από το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις επιχειρήσεις του στη Ράφα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τους βομβαρδισμούς στην πόλη της Νότιας Γάζας και το Αλ Τζαζίρα καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης σε κατάμεστο προσφυγικό καταβλισμό στην περιοχή Αλ Σαμπούρα. Η απόφαση εκδόθηκε με 13 ψήφους υπέρ έναντι 2 κατά, ύστερα από προσφυγή της Νότιας Αφρικής που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία. Η κυβέρνηση Νετανιάχου απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τις ψευδείς και εξωφρενικές. Ο Μπένι Γκάντς, μέλος του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ, δήλωσε στο CNN ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε ώστε να επιστρέψουν οι απαχθέντες και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε συμπεριλαμβανομένης της Ράφα. Ο Παλαιστίνιος πρέσβης στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, επισημαίνει ότι αναμένουμε πως η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα εφαρμοστεί χωρίς δισταγμό. Είναι υποχρεωτική. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε την Παρασκευή η παράταξη του Γιάννη Γαλουζή με θέμα τη συμπεριφορά του Δημάρχου Καλύμνου, κ. Μαστροκούκου, απέναντι στον κύριο Γαλουζή με τους χαρακτηρισμούς καρφή και καταδότη και η οποία συμπεριφορά οδήγησε στην αποχώρηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης από τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Με κοινή ανακοίνωση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κρίθηκε ότι η αντιμετώπιση του Δημάρχου προς έναν Δημοτικό Σύμβουλο
ήταν προσβλητική, αυταρχική και απαράδεκτη. Στο πάνελ της συνέντευξης, εκτός από τον κύριο Γαλουζή, ήταν όλοι οι σύμβουλοι της παράταξης Νέα Κάλυμνος, Μικές Ρήγας, Χρυσόστομος Αλαχούζος και Γιώργος Ψαράς. Μέσα από εσάς, αλλά τόσο και από τη ζωντανή αναμετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου, το είδαν πολλοί, αλλά την έχουμε. Ένα θέμα το οποίο για πρώτη φορά απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο, για πρώτη φορά αποχώρησαν όλες οι αντιπολιτεύσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο οι αντιπολιτεύσεις, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι επικεφαλής, αλλά αποχώρησε και το Προεδρείο. Για πρώτη φορά, επομένως, συνέχισε να συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς Προεδρείο. Μόνο με τον Πρόεδρο. Δεν ξέρω κατά πόσο ερωτηματικό η διαδικασία η οποία ακολούθησε είναι και αυτή σύνομη ή όχι, χωρίς Προεδρείο. Το θέμα το σημερινό επομένως ποιο είναι. Η αυταρχική και η ηγεμονική, συκοφαντική, προσβλητική και πολλούς χαρακτηρισμούς συμπεριφορά του Δημάρχου Ιωάννη Μαστροκούμπου εναντίον ενός επικεφαλής μιας δημοτικής παράταξης, ενός πρώην δημάρχου, ενός δημοτικού συμβούλου, ενός πολίτη. Είναι μια συμπεριφορά η οποία είναι απαράδεκτη. Μια συμπεριφορά απογοητευτική η οποία μας προβληματίζει όλους και δημόσια την καταγγέλνουμε. Την καταγγέλνουμε όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητούμε από τον Δήμαρχο, όπως ζητήσαμε και την ημέρα εκείνη και εγώ ίδιος προσωπικά, το ζήτησα τουλάχιστον 4-5-6 φορές που ζήτησα να ανακαλέσει αυτά τα οποία είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το έπραξε, αντιθέτως είπε όχι και προσπάθησε παραποιώντας ή ερμηνεύοντας άλλα Μαστροκούμπος η λέξη καταδίδω, το ρήμα μάλλον καταδίδω και το καρφί, γιατί ακόμα και στο μπάσκετ να πήγε να το χαρακτηρίσει, δεν έπαιξα μπάσκετ ποτέ, ούτε καρφώνω, ούτε μπορώ να πετάω καρφιά. Ο Μαστροκούμπος μπορεί να τα καταφέρει καλά στα θέματα αυτά. Εγώ δεν τα κατάφερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί τη Ρόδο την ερχόμενη Τρίτη 28 Μαΐου στο πλαίσιο των προεκλογικών του περιοδιών σε όλη την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα, 27 Μαΐου, στη Ρόδο, θα βρεθεί ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Φίλιππος Αχινίδης. Στην Κάλυμνο βρέθηκε την Παρασκευή 24 Μαΐου ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παπάς για να παραστεί στην τελετή μνήμης για την αδικοχαμένη σπουδάστρια της ΑΕΝ Μαρία Άννα Τσίγκα. Στην Κάλυμνο πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Ξέρετε, σήμερα είμαι εδώ για να τιμήσω την παρουσία μου, την παρουσία της Πολιτικής Υγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το μνημόσυνο που γίνεται το εκδίσιο της Μαριάννας, η μνήμη της Μαριάννας, μιας φοιτήτρες, μιας υπέροχης κοπέλας, η οποία δυστυχώς χάθηκε εν ώρα καθήκοντος, έλεγα, την ώρα που ήταν, έκανε την εκπαίδευσή της στο πλοίο και θα είναι κοντά με τους καθηγητές της και τους φοιτητές της να την τιμήσουμε και τους γονείς της. Και από την ευκαιρία βέβαια, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που είμαστε και πρώτων ευρωεκλογών μας, 9 Ιουνίου, ξέρετε ότι γίνα όλα τα ίδια πάντα. Έρχομαι από την Λίμνο, χτες ήμουν στην Λίμνο, προθέσεις ήμουν στη Χίο Πισινούσες, πριν ήμουν στην Κάρπαθο, πιο πριν ήμουν Τίνο, Άνδρο, είμαι σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Αυτή είναι η εντολή είχα πάρει από τον Πρωθυπουργό που ανέθεσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Υπουργικής Πολιτικής, την αναβάθμιση της γραμματείας του Υπουργείου, αυτή τη δουλειά που κάνουμε στην Ευρωτάσσα, που κάνουμε σε όλα τα νησιά και αυτό κάνουμε. Είναι πολλά τα ζητήματα, όντως ο Έπαρχος το είπε ότι μιλάμε συχνά, έχουμε την επικοινωνία και με τον Έπαρχο και με τον Δήμαρχο, καθημερινά σχεδόν θα έλεγα για τα ζητήματα του νησιού. Τα έχουμε βάλει σε μια σειρά, πιστέψτε με. Είναι πρώτη φορά που εκτιμώ από την πλευρά μου ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γνωρίζετε πολύ καλά πως σχολή διτών την βάλουμε στη λειτουργία πέρσι τη Ελλήνη και φέτος κανονικά. Γνωρίζετε πολύ καλά πως κάναμε τεράστια προσπάθεια για να διασφαλίσουμε
την επιβίωση και της ΑΝΕΚ να κρατήσει τα δρομολόγια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την αξία του νησί, γιατί είναι ένας πλέον θεσμός η ΑΝΕΚ αλλά και το Ίσος Κάλινος και όλη η εταιρεία για το νησί. Να πω ότι βάζουμε μια σειρά θεμάτων. Το λιμάνι θα προχωρήσει, το ξέρετε αυτό, με την περιφέρεια λειτουργούμε μαζί και έχουμε μπλοκάρει τα 15 εκατομμύρια από το πρόγραμμα από το περιβάλλον. Γνωρίζετε πολύ καλά επίσης πως συζητάμε και για να προχωρήσουμε μια μεγάλη μονάδα φαλάτου στο νησί. Αυτό δεν δεσμεύουμε θα γίνει, δεν θα γίνει το 24, αλλά είναι στα επόμενα 2 χρόνια με ένα σχεδιασμό για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πλέον τον υδάτατο ορίζοντα του νησιού και να τον ισορροπήσουμε για να τον βελτιώσουμε. Και είναι και πολλά πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά για τους κατοίκους των νησιών, για την αναβάθμιση του νησιού μας, για την αλληλεία μας, για τους αλλιείς μας, η συνεργασία που έχουν άψογη. Οι εκπρόσωποι πλέον των αλλιέων στο νησί εκπροσωπούν τους αλλιείς όλης Ελλάδος σε θέσεις συμβούλου δίπλα στον Υπουργό. Έχει μεγάλη αξία και σημασία αυτό ότι ακούγεται πρώτη φωνή των Καλλιμνίων Ψαράδων για να βγουν κάποια νομοθετήματα. Άρα καταλαβαίνετε τι επιτυχία είναι αυτό το έργο που κάναμε τόσο πολύ δουλειά. Και είναι πολλά ζητήματα για να σας χωράζει, τα οποία τρέχουμε καθημερινά. Η Παγκόσμια Συμμαχία για την Οδική Ασφάλεια και τα 350 μέλη της σε περισσότερες από 100 χώρες, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλο τον κόσμο, ξεκινούν την καμπάνια Δέσμευση για δράσεις κινητικότητας, με στόχο να δοθεί έμφαση στις μη ασφαλείς μετακινήσεις των χρηστών του οδικού δικτύου, με ταυτόχρονη παρουσίαση των δοκιμασμένων οικονομικά αποδοτικών λύσεων και παρεμβάσεων που θα καταστήσουν ασφαλείς τις μετακινήσεις τους. Μέσω συντονισμένης παγκόσμιας δράσης, η εκστρατεία όλων των μελών της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Οδική Ασφάλεια θα δώσει στη δημοσιότητα τα επικίνδυνα μέρη των δρόμων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι, ειδικά οι πεζοί στις μετακινήσεις τους. Το 2023, σύμφωνα με την έκθεση της παγκόσμιας κατάστασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Οδική Ασφάλεια, το 23% των θανάτων προήλθαν από τροχαία δυστυχήματα παγκοσμίως και ήταν πεζοί. Ας αναλογιστούμε ότι όλοι είμαστε πεζοί κάποια στιγμή στην καθημερινότητά μας και να φροντίσουμε να κινούμαστε με μεγαλύτερη πειθαρχία και προσοχή. 2 νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού της Χάλκης έχουν τεθεί σε λειτουργία από το Δήμο Χάλκης, ενώ 1 ακόμα θα είναι έτοιμη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι νέες εφαρμογές Χάλκη On και Χάλκη Pass του Δήμου Χάλκης δείχνουν το δρόμο για την ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση, τη βιωσιμότητα και την συμμετοχική διακυβέρνηση. Είναι δράσεις που παρέχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τις ψηφιακές υπηρεσίες που ενδυναμώνουν τους πολίτες, υποστηρίζουν την τοπική κοινωνία, προωθούν τη συμμετοχικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία και αποτελούν διεθνείς πολύ καλές πρακτικές. Οι δημότες και οι επισκέπτες της Χάλκης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από τις δυνατότητες αυτές και όλα αυτά κατεβάζοντας την εφαρμογή City On του Δήμου Χάλκης, η οποία είναι διαθέσιμη σε Android και iOS συσκευές. Μαζί με το Χάλκη On έρχεται και το Χάλκη Pass, η ψηφιακή κάρτα δημότη και επισκέπτη του Δήμου Χάλκης. Μια άειλη ψηφιακή κάρτα με την οποία ο επισκέπτης και ο δημότης αποκτά εύκολα και εξαργυρώνει δικαιώματα και προνόμια στην περιοχή που ζει ή και εργάζεται και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση ψηφιακού μετασχηματισμού και αξιοποίησης δυνατοτήτων Smart Island. Στο σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αθλητική σας ενημέρωση.